Πάμε να συνδεθούμε με το επιμελητήριο Ηρακλείου. Ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης μας περιμένει εκεί, καθώς καταγράφει το ρεπορτάζ. Μαζί του είναι και ο κύριος Γιώργος Αποστολάκης, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλησπέρα και στους δύο και καλή χρονιά στον κύριο Αποστολάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επίσης, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λευτέρη, μας έλεγες και νωρίτερα, μας έδινε στο ρεπορτάζ. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούμε τώρα το Λευτέρη του Κουμαντάκη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε, Λευτέρη, σε ακούμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Νικολέτα, βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη η Εσπερίδα που ξεκίνησε προηγουμένως. Είδαμε και σχετικό απόσπασμα σε ζωντανή μετάδοση από την ομιλία του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, του κυρίου Φάμελου, ο οποίος συνεχίζει την ομιλία του. Αποδεσμεύσαμε για λίγο τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Γιώργο Αποστολάκη, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στην Κρήτη. Έχει ανοίξει βεντάλια τη συζήτηση για το θέμα των δασικών χαρτών. Ένα εργαλείο, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Υπουργός, το οποίο θα φέρει ένα νέο αναπτυξιακού τύπου μοντέλο στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Κύριε Αποστολάκη, θέλω να σας δώσω τον λόγο και να μας εξηγήσετε, βέβαια, και στους τηλεθεατές, δασική χάρτη στην Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό για το νησί μας, τι θα αλλάξει δηλαδή τα επόμενα χρόνια? Ο δασικός χάρτης, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα εργαλείο με το οποίο προσπαθούν να οριοθετηθούν οι δασικές εκτάσεις της χώρας και της Κρήτης στην προκειμένη περίπτωση, ή οι εκτάσεις αυτές που άπτονται με τον άλλο ή ένα ή άλλο τρόπο με τη δασική νομοθεσία. Ο στόχος είναι να αποτυπωθεί γεωχωρικά η δασική νομοθεσία και οι εκτάσεις αυτές για να προστατευτούν, για να κατοχυρωθεί η νόμιμη διάθεσή τους και η διαχείρισή τους για σωστό πολεοδιαμιακό χωροταξικό σχεδιασμό, για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος γενικότερα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος του δασικού χάρτη. Ωστόσο, έτσι όπως το θέτετε, κύριε Αποστολάκη, είναι σαν να μας λέτε ότι τόσα χρόνια δεν είχε συμβεί η πραγμάτωση και η δημιουργία και η αποτύπωση όλων των δασικών χαρτών. Και από τη στιγμή που είναι, Λευτέρη, να συμπληρώσω και εγώ και κύριε Αποστολάκη, ένα τόσο σημαντικό εργαλείο όπως μας το περιγράφετε. Αναρωτιέται κανείς τι κάναμε τόσα χρόνια, γιατί δεν το έχουμε αυτό το εργαλείο. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, το οποίο έπρεπε να έχει μπει πριν από πολλά χρόνια σε εφαρμογή, στην πράξη, ενώ είχε κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα από το 1975 ως ύψιστο καθήκον η προστασία των δασών κτλ., καμιά πολιτική ηγεσία ή κυβέρνηση από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε αναλάβει το πολιτικό κόστος και το ρίσκο που θα σήμαινε και η εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, που ήταν και συνταγματικές επιταγές. Ήρθε λοιπόν πριν 2 χρόνια η κυβέρνηση, έκανε τους δασικούς χάρτες, μάλλον το νομοσχέδιο, για να ξεκινήσει η κατάρτιση των δασικών χαρτών, και σήμερα έχει κυρωθεί το 46% της χώρας, έχουν γίνει δασικοί χάρτες και προχωράμε κανονικά. Τώρα έφτασε και η ώρα της Κρήτης. Mm-hmm. Το θετικό από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η Κρήτη έχει πλέον, και οι πολίτες της Κρήτης, εν πάση περιπτώσει οι κριτικοί, έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία τα οποία 2 χρόνια τώρα δουλεύτηκαν, δοκιμάστηκαν στην πράξη, έγιναν νομοθετικές παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων κτλ., ούτως ώστε να δουλέψει όλος αυτός ο χρόνος υπέρ των πολιτών, και αυτό όλο είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε το σημερινό, όπως σας είπα, καταλαβαίνετε, και το 41% ότι να έχει κυρωθεί. Η συζήτηση... Από μια έννοια δηλαδή, ναι, είναι τυχερή η Κρήτη. Ναι, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση αυτή έχει προκαλέσει και πολλά ερωτηματικά στον κόσμο, από πολύ απλά μέχρι πιο σύνθετα. Εγώ θέλω να σταθώ στο πολύ απλό που μπορεί να αναρωτιέται ένας παραγωγός. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις αγωνίες των παραγωγών. Μπορεί λοιπόν ένας παραγωγός, ένας αγρότης να μας ακούει τώρα και να σκέφτεται, άραγε οι δασικοί χάρτες θα επηρεάσουν το κομμάτι της παραγωγής, των επιδοτήσεων, διαδικασιών που εμείς ως αγρότες πρέπει να ακολουθούμε? Ναι. Θα υπάρχει κάποια παραπάνω υποχρέωση, ναι, για μας ενδεχομένως? Βεβαίως, ακούστε. Ο δασικός χάρτης δεν θέτει θέματα αφισβήτησης της κυριότητας των εκτάσεων. Η κυριότητα των εκτάσεων είναι δεδομένη και υπάρχει, είτε υπάρχει δασικός χάρτης είτε δεν υπάρχει. Ο χάρτης δεν έρχεται να αγγίξει στα θέματα της κυριότητας. Ο χάρτης έρχεται να κωδικοποιήσει, να οργανώσει και να αποτυπώσει μια εφιστάμενη κατάσταση ως εργαλείο. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, οι επιδοτήσεις δίνονται κανονικά. Mm-hmm. Και η εμπειρία μου, και έχει μεγάλη σημασία να το μεταφέρουμε αυτό,
ότι όταν ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών που είχαμε περίπου 200.000 πολίτες να ακουμπάνε με δασικούς χάρτες τα αγροτεμάχια που δηλώνουν, στην πορεία των δύο χρόνων που τακτοποιήθηκαν, που έγιναν οι διορθώσεις, που έγιναν οι αντιρρήσεις, που έγιναν ας πούμε όλες οι διαδικασίες που απαιτούνταν, το ποσοστό αυτό των 200.000, το ποσό αυτό των δικαιούχων έχει κατέβει στους 3.800 παραγωγούς, οι οποίοι έχουν ακόμα, εξακολουθούν να έχουν κάποια θέματα, τα οποία νομίζω ότι και αυτά με την πάροδο του χρόνου θα λυθούν. Δηλαδή γίνεται μία τακτοποίηση και μία αποτύπωση. Βέβαια, παρατηρήσαμε ότι, πρέπει και αυτό να το πούμε, ότι ένας αριθμός παραγωγών που εμπλέκονταν στην αρχή με την ανάρτηση των δασικών χαρτών σταμάτησαν να δηλώνουν κάποιες εκτάσεις. Προφανώς λοιπόν εκεί πιθανόν να είχαμε μη νόμιμη κατοχή. Και αυτό είναι μία από τις αποστολές, αν θέλετε, των χαρτών, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Ξεκαθαρίζουν το οποίο βάζουν μία τάξη. Βάζουν μία τάξη και με τη θέλησή του ίδιου ο παραγωγός μπορεί να κρίνει και να καταλάβει αν μπορεί να συνεχίσει να κάνει χρήση σε ένα αγροτεμάχιο. Μέσα σε όλο αυτό το νομικό πλαίσιο, κύριε Αποστολάκη, βρίσκεται το κομμάτι για τα βοσκοτόπια, που γνωρίζουμε ότι είναι ένα κυρίαρχο έτσι, αγροτεμάχιο στην περιφέρεια της Κρήτης. Ακούστε. Για τις επιδοτήσεις είναι τρεις κατηγορίες των αγροτεμαχιών. Είναι οι αρωτριές, οι δενδρόδεις και τα βοσκοτόπια. Στα βοσκοτόπια δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα και δεν θα αντιμετωπίσουμε και στην Κρήτη με την εξής έννοια όσον αφορά πρόβλημα σχετικά με τις επιδοτήσεις. Εάν το βοσκοτόπι είναι ιδιωτικό, δηλώνεται και πληρώνεται η επιδότησή του. Εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι ιδιωτικό αλλά είναι δημόσιο, τότε πάλι διανέμεται στον κτηνοτρόφο ως δημόσιο και πάλι παίρνει την επιδότησή του. Σαν δηλαδή μορφή κάποιο ενοικίου δηλαδή από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο. Όχι, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά βοσκοτόπια. Τα ιδιωτικά τα δηλώνει μόνος του παραγωγός, τα δημόσια τα μοιράζει το κράτος στους παραγωγούς. Το γεγονός ότι δεν αλλάζει κάτι τουλάχιστον για το... Δεν έχει αγγίξει, δεν ακούμπησε καθόλου θέματα επιδοτήσεων που αφορούσε βοσκοτόπια. Το λέω έτσι απλά. Όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε ως ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις έχουν σχέση με αγροτεμάχια τα οποία είναι είτε αρρώσιμες καλλιέργειες είτε δεδρότες καλλιέργειες. Τα βοσκοτόπια δεν επηρεάζονται δηλαδή από τον δασικό χάρτη όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Νικολέτα, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, αν έχουμε και τον χρόνο βέβαια. Φυσικά. Από τον κύριο Αποστολάκη. Είδαμε για πρώτη χρονιά, κύριε Αποστολάκη, 2018 μαζεύτηκαν τα όποια προβλήματα αντιμετώπιζε ο ΠΚΠ όσον αφορά την καταβολή των επιδοτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης. Δεν ακούστηκαν και πολλά προβλήματα πέραν της μίας ημέρας, τώρα μέσα στις γιορτές, που είχε να κάνει με το ακατάσχετο. Εκεί έγινε ένα μπέρδεμα. Βάλατε κάποια χρήματα στους λογαριασμούς, σταμάτησε για κάποια στιγμή να εισραίει το χρήμα στις τράπεζες και την επόμενη μέρα συνεχίσατε να βάζετε τα χρήματα. Ναι, ναι. Τι συνέβη σε εκείνο το σημείο? Ακούστε να δείτε. Η παραγωγή που πληρώθηκαν ήταν 600.000. Η παραγωγή που δεν πληρώθηκαν εκείνη τη μέρα, την Πέμπτη ας πούμε, πληρώθηκαν αμέσως την επόμενη Δευτέρα. Και αν απελευθερώναμε και τους δικούς τους λογαριασμούς, επειδή δεν είχε ψηφιστεί ακόμα η τροπολογία του ακατάσχετου στη Βουλή, θα γινόταν η κατασχέση. Προκειμένου λοιπόν να προστατεύσουμε την επιδότηση αυτών των παραγωγών, αυτή η πληρωμή δεν απελευθερώθηκε την ίδια μέρα με τους υπόλοιπους. Αυτή λοιπόν που είναι μια θετική εξέλιξη, είδηση, γιατί αν το αφήναμε θα χάναν τα λεφτά τους. Ενώ η είδηση λοιπόν είναι ότι πληρώθηκαν 600.000 παραγωγοί και ότι πέρασε το ακατάσχετο στη Βουλή την επόμενη βέβαια μέρα, που αυτό ήταν ένα αίτημα των αγροτών εδώ και χρόνια, δεν πέρασε η είδηση που είναι αυτή η πραγματική, δηλαδή η πληρωμή και το ακατάσχετο, αλλά πέρασε το ότι για ένα βράδυ δεν μπόρεσε να πληρωθεί και ο παραγωγός που είχε ακατάσχετο και δεν θα πληρώνονταν, σου λέω, αν τον ανοίγαμε τον λογαριασμό. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, καμιά φορά δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε και πού είναι η είδηση και πού δεν είναι. Κύριε Αποστολάκη, μπαίνει νέα χρονιά. Βρισκόμαστε αναμφίβολα σε αυτοδιοικητική τροχιά, σε εκλογική τροχιά. Θέλω να σας κάνω αυτήν την ερώτηση, γιατί είδαμε, δεν ξέρω, διαβάζω και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον προς το πρόσωπό σας γενικότερα, όσον αφορά την εκλογική διαδικασία που έρχεται. Μήπως βγάλουμε και την είδηση, Νικόλα. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πού κολλάει τώρα όλη αυτή η ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούστε να δείτε. Εγώ, αν και έχω μία. Έχει γραφτεί. Ναι, εντάξει, έχω μία
προϋπηρεσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και μια εμπειρία. Okay. Σήμερα όμως υπηρετώ ένα απόστο το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό, αφορά όλη τη χώρα, έχει προτεραιότητα για μένα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν συμβεί τέλος πάντων, το ποιοι θα ασχοληθούν με την τοπική, τοπική αυτοδιοίκηση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ θα βγει κάτω από συντεταγμένες εσωτερικές διαδικασίες και θα φανεί μέχρι τότε τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Μάλιστα. Νικολέτα, λόγος σε σένα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Αποστολάκη για τα όσα σημαντικά μας ανέφερε. Φυσικά και για τους δασικούς χάρτες και για τις επιδοτήσεις και για όλα αυτά τα σημαντικά τα οποία μας απασχολούν όλους. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της αυτοδιοίκησης, δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του κύριου Αποστολάκη. Το καταλαβαίνουμε βέβαια αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά και σε ένα Λευτέρη Κουμαντάκη. Συνεχίζει φυσικά το ρεπορτάζ.